Τι εννοείτε? Μα σοβαρό μιλάτε? Μισό λεπτό, για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση. Είσαστε σίγουροι ότι σε μένα που αναφέρεστε? Χριστίνα Κουφόπαυλου, κόρη της Λούλα του Πανικού. Ποιος είναι η μάνα μου? Ναι, ναι, ναι. Εμείς που έχουμε εργοστάσιο με τα χαλούμια. Φούτε για μένα που μιλούν. Και δεν είχαμε μου καμιά φάρσα, ναι, ή κανένα κόλμη. Μιλάτε σοβαρά, α? Μου καμούλα, λέει. Μιλούσε σοβαρά. Ποιος είναι η μάνα μου, πει. Τώρα, τώρα. Είναι η κυρία Αγλαία που το Δημαρχείο έπιανε μας τηλέφωνο που σπίτι της για να μας καλέσει αύριο τη νύχτα. Η κυρία Αγλαία. Καλή μας σπίτι της να μας τραπεζώσει. Κυρία Αγλαία. Εντάξει, ενάρτουμε. Ναι, 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 ενάρτουμε. Εντάξει, μπορεί να είμαι κατάβαρη, αλλά κινούμε καλά. Έντια να γεννήσω αύριο. Ο γιατρός είπε μου ακόμα ότι έχω 8 μέρες μπροστά μου. Εντάξει, θα σας δούμε αύριο τη νύχτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γαλαία μου. Να ξέρετε, μας τιμάει ιδιαίτερα το τηλεφωνείο σας. Καληνύχτα, καληνύχτα, thank you. Thank you, thank you. Πώς θέλεις τα πώς θέλει τώρα, καλή μας πείτε της η κυρία Αγλαία. Με ξέρει μας, με ξέρουμε. Ξέρεις τι, Φώτη, ξέρεις τι. Είναι η κυρία που κάθεται πάντα στην είσοδο του Δημαρχείου και απαντά τα τηλέφωνα που όποτε πάει σε μένα να πληρώσεις λογαριασμούς, yeah. Στείνεις καυκά μαζί της. Γι' αυτό που μας καλεί σπίτι της, δηλαδή, για να κάνουμε καυκά τζαμί. Είναι σπίτι της που θέλει να πάμε. Αύριο τη νύχτα είμαστε εγκαλεσμένοι σε μια εκδήλωση που κάνει το Δημαρχείο. Αποφασίσαν το τραλί τελευταία στιγμή και γι' αυτό να ενημερώνουν τώρα τον κόσμο. Τι εκδήλωση? Να μαζευτούν οι δημότες, να μας πούν τα προβλήματα του Δήμου, να ακούσουν τα παράπονα του κόσμου, να υποσχεθούν ότι να τα διορθώσουν, ότι να τα σάσουν. Και στο τέλος, δηλαδή, να βραβεύσουν τους πολίτες, τους δημότες δηλαδή, που εξεχωρίσαν για το ήθος του και για την προσφορά του στα κοινά. Κατάλαβα τα εκδήλωση να είναι, μπορεί να είναι boring εκδηλώσει, πάει τσαμέ, χασμουρκέσαι από τι ομιλίε, βαρκέσαι στο δίρο, τσιμάσαι πα στην καρέκλα. Όχι, όχι, όχι. Στο τέλο, εκείνοι που να βραβευτούν, ενώ στραπεζώσουν. Δηλαδή, εκείνοι που θα πιάνουν τη μυδική πλακέτα, στο τέλο θα φάνε τα ούτσαλι του. Καλή του όρεξη, έτσι θα πάμε. Όχι, να πάμε. Έτσι θα πάμε, μάνα μου, άλλο που μια τσόφτα να έλαλου σε τι εκδηλώσει τώρα, παρέτα. Αύριο, σε δουν την εκδήλωση να πούν και κάτι καλό, κάτι πολλά καλό. Α πούσουν ό,τι θέλουν, δεν θα πάμε. Φώτη μου, να πάμε, επιβάλλεται να πάμε, πρέπει να είμαστε. Μα γιατί πρέπει? Γιατί να με τιμήσουν και εμένα, Φώτη! Αντιλαμβάνεσαι να μου σου λαλώ, να με βραβεύσουν! Θα μου δώσουν την μυθική μπλακέτα, θα φύγω από σπίτι με σέρκα όφκρα και θα φέρω σπίτι την μπλακέτα εμένα! Βραία μου, πού να βάλω, πρέπει να κάνω τόπο, να την ιστολίσω αύριο! Βραία μου! Να μου να φορήσω, τι να φορήσω αύριο, για πάνω μου όλα τα ρούχα. Τούτον που άκουσες, η φιλενάδα σου απόψε θα τιμηθεί για το ήθος της και για την προσφορά της. Με μου λες εσείς δουλειές, πρέπει να έρθεις. Κόρη, η φιλενάδα σου να πιάσει τη μυθική μπλακέτα και εσύ να λείπεις. Και εκεί κανόνα είσαι, άτε. Άτε κλείωσε. Έχω ακόμα 56 τηλεφωνήματα να κάνω. Bye, να σε περιμένω. Τώρα εσύ σοβαρό μιλάς, να τους πιέσεις όλους. Έναν προς ένα, για να τους πω, να έρθουν απόψε να με δουν. Να με χειροκροτήσουν, να με καμαρώσουν. Oh, πρώτη φορά βραβεύκουμε! Ξέρεις πώς είναι το feeling? Πού να ξέρεις, εσύ δεν βραβεύτηκες ποτέ. Νομίζεις, εν τρία μετάλλια που έχω. Που το προσκοπείο, επειδή έδινες καλά τους κόμπους. Και σκιο κύπελτα. Που το άγω, επειδή είδες κατσαρίδα και που το φως σου πετάχτηκες 4 μέτρα στην τάφρο. Και 8 παράσημα. Που τον υπηαγωγείο, Φώτη, έδωσα σου τα δασκάλες επειδή ζωγράφισες πάνω στις σκόλες και πάνω στους τοίχους. Μα τώρα συγκρίνεις τις δικές μου τις βραβεύσεις με τις δικές σου. Για όνομα του Θεού. Ναι, αγάπη μου, ναι. Επειδή ζηλεύκεις, που την ώρα που μάθες για μένα, ξύνησαν τα μούτρα σου, αλλάξαν η φάτσα σου, εζάβωσαν το δί σου. Ναι. Αφού θεωρώ το. Σκέφτεσαι. Τώρα πού θέλω στα ποθέ να τιμήσουν τη Χριστίνα και να με τιμήσουν εμένα. Τι το σπούδιο δηλαδή έκαμε τζίνι που δεν έκαμα εγώ. Ναι. Θωρώ το, Φώτη μου, θωρώ το. Είναι γραμμένο μες στο βλέμμα σου. Με κόκκινα γράμματα από εκείνα που αναβοσβήνουν. Κοίτα, έσου κρύφκω ότι έκαμα μια τέτοια σκέψη. Επέρασε μου έτσι ξυστά, ρε παιδί μου, ότι γιατί εσένα τζοή εμένα. Αλλά έσου κρύφκω ότι είμαι και περήφανος για σένα. Ναι. Αλλά γιατί εσένα τζοή εμένα. Γιατί θέλεις να βραβεύσεις κάποιον, κύριε, από την οικογένεια, πολύ ευχαρίστως. Βράβευσε με εμένα όμως. Ώστε. Είναι εγώ που πληρώνω φόρους. Είναι εγώ που κάνω κάθε φορά τον εθελόντη. Είναι εγώ που στέκω πα στα φανάρκα και δύο πόντα διαφημιστικά φυλάδια για την ανακύκλωση.
Εν εγώ που πήγα την άλλη φορά και σας τα μικρόφωνα που είναι δουλεύκαν που ήρθαν το σατυρικό να παίξει. Εμίλαν και είναι φτωχή, μπεπεδέλη και ευκαινεν η φωνή. Αν δεν ήμουν εγώ, η παράσταση δεν θα γινόταν. Αυτά τα πράγματα, αγαπή μου, είναι πράγματα που μπορείτε να κάνει οποιοδήποτε. Δεν είναι επιτεύγματα που αξίζει να βραβευτούν. Εννοώ τα δικά σου αξίζουν. Ε, βέβαια. Χαλό! Να σου θυμίσω, Φώτη μου, ότι εγώ έφυγα στην τηλεόραση. Τηλεόραση! Και μίλησε για το πρόβλημα για τις στάσεις των λεωφορείων που δεν έχουν σκέπαστρα, που δεν έχουν κάπου να κάτσεις, που ταλαιπωρεί το κόσμος. Μέχρι για ψευτική λιποθυμία να έκανα για να μου δώσουν σημασία. Θυμάσαι! Και που τότε το κράτος ενδιαφέρθηκε και γέμωσε το Δήμο μας με στάσεις που έχουν και σκέπαστρο και καθίσματα. Sorry δηλαδή, τούτο δεν είναι προσφορά. Μα τούτο έγινε πριν τρεις μήνες. Τώρα τα θυμίζει ο Δήμος. Φταίω. Έκαμε στο μόνο και μόνο για τη δημοσιότητα. Με ένα σβάρο δυο τριγώνια ή καλύτερα να το προτιμάς, για χάρη της βασιλιάς ποτίζεται και γλάστρα. Τα καταλάβεις τούτα. Μόνο εμείς οι βραβευμένες, οι εστεμένες, έχουμε τούτον το. Φώτη μου, κλειστή να σου πω κάτι. Όχι τώρα, θέλω τηλεόραση. Άτερε, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Όσο περνάει η ώρα, χώνουμε πάρα πολλά για απόψε. Εν ήξερα, πότε φορά θα βγω πάνω στη σκηνή να με δει τόσο κόσμο και να παραλάβω πλακετά. Και τελευταία. Έτσι και πιάσει με το μάτι σου και γίνει κάτι και στραβός υπόψε, μα το Θεό να. Είμαι άξια σαν είμαι πάνω στη σκηνή να βγάλω το τακούρι και να σου το ζύρω. Πίστεψε με, είμαι πολλά καλό πλάσμα, δεν πιάνει το μάτι. Ελπίζω. Λοιπόν, άκου, όπως θα καθόμαστε, εγώ και εσύ πρώτη γραμμή, γιατί πρώτη θέση θα μας βάλουν. Και θα ακούσω το όνομα μου, Χριστίνα Κουφοπαύλου. Θα κάνω κάπως έτσι. Εκπληκτή, τα είχα πρώτη φορά να τα ακούω, δεν ήξερα ότι ήταν να συμβεί το πράγμα. Μα, εγώ, λέτε για μένα, τα είχα πρώτη φορά να τα ακούω. Και θα αρχίσω να κλαίω, τα είχα από συγκίνηση. Με τότε να ανέβω πάνω στη σκηνή και θα μου δώσουν την τιμητική μπλακετούα, θα κάνω έτσι. Σοκ. Τα είχα ότι δεν το ξέρα, δεν το περίμενα. Ευνηδιάσαμε. Και θα αρκέψει πάλι να τρέχει σιγά σιγά το δάκρυ πάνω στο μάγουλο μου, έτσι για να φαίνομαι ότι συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα πολλά. Ε, αγάπη μου, πνάς. Και στα Όσκαρ που να πάεις. Μετά το λάνθιμο, ούλα είναι πιθανά. Και μετά όταν θα μου δώσουν την ημερική μπλακέτα και θα είμαι πάνω, θα κατεβαίνω. Θα πω στο βήμα και θα βγάλω λόγο. Φωτί, σκέφτηκα τι θα πω. Άκου. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Και θα ήθελα κάπου εδώ να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί στη ζωή μου. Θέλω να ευχαριστήσω τη μάνα μου, η οποία με γέννησε, με έφερε σε αυτήν τη γη, σε αυτόν τον κόσμο και θυσίασε τα καλύτερα της χρόνια για να με αναγιώσει. Παρακαλώ, χειροκροτήστε τη μητέρα μου. Τον πατέρα μου που κάθεται δίπλα της, ο οποίος δούλευε νύχτα μέρα όπως το σύλλογο για να καταφέρει να με αναγιώσει, να με σπουδάσει, να μην μου λείψει τίποτε. Ένα χειροκρότημα στον πατέρα μου. Και τέλος, έναν άνθρωπο πάρα πολύ σημαντικό για μένα, την αδερφή μου τη Μύρια, που με έμαθε να είμαι ένας σωστός και χρήσιμος πολίτης σε αυτήν την κοινωνία. Κυρίες και κύριοι, η αδερφή μου, η Μύρια. Η παρακάτω. Είναι η παρακάτω τούτη. Πώς σου φαίνονται καλά. Εξίασες κάποιον. Ω, είπα τους όλους. Το σημαντικότερο είναι τον εξίασες, εκείνον που σου στάθηκε παραπάνω από όλους. Ωχ, αγάπη μου, sorry. Sorry, έχεις δίκιο. Ξεχάστηκα. Και για το τέλος, άφησα τον πιο σημαντικό άνθρωπο που έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Τον πιο σημαντικό άνθρωπο που πίστεψε σε μένα, που με υπερασπίστηκε μέχρι το τέλος. Αυτός ο άνθρωπος που αναγνώρισε το πολύπλευρο μου ταλέντο, που ανακάλυψε την πολυσύνθετη μου προσωπικότητα, που αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος αυτός, δεν θα κατάφερνα τίποτε και σίγουρα δεν θα ήμουν απόψε εδώ μπροστά σας. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την τιμή που μου κάνετε και που με ξεχωρίζετε από όλον τον Δήμο. Τον Δήμαρχο. Ε, βέβαια, αφού κιόλας να μου δω και την τιμητική πλακέτα. Να ευχαριστήσεις τον Δήμαρχο. Ε, ναι, ρε, μωρό μου, γίνεται να με τιμήσει και να μην του πει να ευχαριστώ. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι εσύ κάποιον άλλον να ευχαριστήσεις τον Δήμαρχο. Να ευχαριστήσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πάρα πολύ γίνη, δεν ξέρω τους ούλους έναν ένα. Οκ, Χριστίνα. Κατάλαβα. Τι λένε, Φώτη, εν τα είπα καλά. Χριστίνα, σε παρακαλώ. Ότι. Ε, παρακαλώ. Πρέπει να αλλάξω κάτι. Κάνε την αυτοκριτική. Χρειάζομαι βελτίωση, τι. Φώτη. Ναι, μου δόθεν τώρα, δεν κατάλαβα. Ζήλια, μάνα. Ζήλια.
Τι να φορήσω? Να βάλω την παντελόνα που έβαλα στο γάμο του αρφού μου. Α? Ή να βάλω το φόρεμα που έβαλα στο γάμο της Σκέπης που μπήκα πρωτοκουμέρα. Με δάνειωσε, αγάπη μου, είναι να ταλαιπωρηθείς. Έχεις δίκιο. Να με κόψουν οι γόβες. Να βάλω κάτι σε πλατφόρμα χοντρή. Εμέφερουμε και κοντί δίπλα στον δήμαρχο. Κοινώ σαν και 2 μέτρα πλάσμα. Κοίτα, ερώτησα, η δεξίωση είναι να πάρει πάνω από 3 ώρες σε μια αίθουσα. Με πολύ ψάχη, χωρίς σώμα, χωρίς θέρμανση, σε πλαστικές καρέκλες, είναι να κουραστείς πολλά γι' αυτό που σου λέω. Και τι εισήγησε δηλαδή, Φώτη μου, να με μπάω? Ναι, ναι, τούτον ήθελα να πω, αλλά μάχομαι να το πω πογυριστά. Μείνε σπίτι, αγάπη μου. Τι να λες, ρε Φώτη. Και να φύγω με την πλακέτα μόνη τη, ορφανή, χωρίς να πάει η μάνα τη να την παραλάβει. Αν θέλει, πετάσου με εγώ και φέρνω τη. Α, έτσι βε μου, αγάπη μου. Ψάχνει ευκαιρία να δειχτεί. Να ευκείς πάνω στη σκηνή, να ευκαλείς φωτογραφίες. Όχι, αγάπη μου, για όνομα του Θεού, για σένα που το κάνω, να μένει πως της κούρασαν και ταλαιπωρία. Ω, καμιά ταλαιπωρία. Πόψε, νιώθω ότι θα είναι η πιο ευτυχισμένη νύχτα της ζωής μου. Για έλα, λες ότι πονείς τα πόθια σου. Πόψε, να είμαι πάρα. Για έλα, λες ότι πονείς τη μέση σου. Ως πόψε να μου περάσω νουλά, μένει εσύ σε 9. Εσύ τι να βάλεις? Και λαπία, να με φαίνουμε. Όχι να βάλεις τζιν, φωτή ντροπή. Πρέπει να βάλεις γραβάτα. Χριστίνα, για όνομα του Θεού, μάνα. Έτσι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να πάμε. Εσέ αίθουσα δεξιώσεων τη Μυρούλα Πάλα. Άσχετο. Είσαι ο άντρα τη βραβευμένη. Πρέπει δίπλα μου να έχει επίπεδο φωτή, να έχει κλάσ, να έχει κύρο. Θα βάλει το γαμπριάτικο σου το κοστούμι. Α! Βέβαια, ένα μεγάλο σου. Που τότε έχασε 8 κιλά. Αφού έφασε με και ξυκοκάλισε με. Τι να κάνουμε. Κάνουμε το με παραμάνε. Όχι, τίποτα θα κάνουμε. Βαρκούμε, άτε. Φώτη, θα πάμε! Σαλά που να κυρωθεί. Να μου πες? Τίποτε. Κάτι είπες? Τίποτε. Φώτη! Δεν είπα τίποτε. Φώτη, τι είπες? Ακούσα σε. Κάτι είπες? Έσαι έγιανα. Έτσι και πιάσε το μάτι σου και πάει κάτι στραβά απόψε. Φώτη, κατήσι σου! Το μάτι σου στο... Ξέρεις που. Χριστίνα μου. Άντε, μάνα μου, αρκείς. Χριστίνα, τέλειωνε, μάνα μου, να φεύγουμε. Τελειώνω! Είπες μου το 3 φορές. Τέλειωνε, άντε, αρχίσαμε. Πώς σου φαίνουμε? Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμ. Έτοιμη για την Eurovision. Έμαθα ότι να είσαι και δημοσιογράφου, είχαμε. Και εκείνοι που να βραβευτούν, η φάτσα τους θα μπει στην εφημερίδα της πόλης. Ένα-δύο τέστινγκ. Να γίνω πρώτα ξανακάμω πρόβα. Θέλω να ευχαριστήσω τη μάνα μου που με γέννησε, τον πατέρα μου που με σπούδασε, τον κύριο δήμαρχο μας, κύριε δήμαρχε. Και τη γιαγιά σου την παλού να ευχαριστήσεις, που σου άλλασαν τα πανούθια και βάλες σου κρεμού, αν που σου μπορώ. Τηλεφώνεις μάνας μου, ρώτα τους αν είναι έτοιμοι να πάμε με έναν αυτοκίνητο. Να τελειώνε. Παραγιά μου, Φώτη μου. Φώτη μου, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Εσύ πάλι θωρώ καθόλου, ζηλιάρη. Κοίτα, θέλω να σου πω κάτι. Τι? Όση ώρα σε περίμενα, δάμε, να ετοιμαστείς, έκατσα και έκανα την αυτοκριτική μου και θέλω να σου την πω. Στην αρχή, μόλις μου πεστούν την κουβέντα, ναι, σου κρύφω ότι όντως εζήλεψα. Λαλό, ας πούμε, γιατί εσύ κι όχι εγώ. Όμως μετά που το ξανασκεφτήκα, λαλό, όχι, πρέπει να είσαι χαρούμενος, Φώτη. Και... Τέλος να σου το πω, δεν είμαι και πολύ καλός στα λόγια, αγάπη μου. Είμαι περήφανος για σένα. Όχι τώρα. Όχι τώρα, είναι να σου τα πω που τα έχω φρέσκα μες στο νου μου. Έκατσα και σκέφτηκα και λαλό, ρε Φώτη, μα συνειδητοποιείς εσύ να μπούκαμε η γενεκούα σου. Και λαλό, να σε δώσει πάνω σε ένα κορτόνο που να παραλαμβάνεις το βραβείο. Να λαλό, είναι η γενέκα μου και είναι η γενεκούα μου, είναι η κοψονούρισσα μου που κατάφερε με το εσέκκυπι και άλλαξε τη στάση στο λεωφορείο της Κάλας. Μάντια λίγο πράγμα, ρε Χριστίνα. Όχι τώρα. Όχι τώρα, να σου τα πω, γιατί έτσι τώρα τα νιώθω και να τα πω τώρα. Εντάξει. Στην αρχή είναι λάλλον Παναία μου, πέρκει ακυρωθήτουν το event να μην πάμε για μένα βραβευθείς. Αλλά μετά λαλό, όχι ρε κούμπα, αξίζει σου. Γιατί δηλαδή, άλλη καλύτερη, γι' αυτό σου όσα βραβείαζε να πιάσεις χαλάλι σου, αγαπώ, αξίζει σου. Η Φωτή, εσπάσαν τα νερά. Εσπάσαν τα νερά. Όχι ρε παιδί μου, τώρα είδαν το νερό. Όχι της Φουντάνας, Φώτη, τα δικά μου. Νομίζω. Γεννώ. Τώρα. Τώρα. Όχι τώρα. Κι βάλε τσούα. Πού είναι? Όχι τώρα. Όχι τώρα. Πού είναι η βάλη? Ού. Ού.
πάω να πιω το βραβείο. Και από τη μάνα σου τηλέφωνο τη βαλιτσούα στην κλινική. Να πάμε τώρα. Όχι, θέλω να πάω στην κλινική. Θέλω να. Ω, να μπορώ να πιω το βραβείο. Μητέρα. Να μπορώ να πιω το βραβείο. Γεννούμε, μητέρα, γεννούμε. Όχι. Πιά τη βαλιτσούα όπω είναι κομπλίτ και φέρτε στην κλινική. Όχι τώρα, όχι τώρα. Φωτεινή, δεν καταλαβαίνω καλά. Θέλω να πάω στο δημαρχείο. Πάμε στο δημαρχείο. Θέλω να πάω στο δημαρχείο. Θέλω να πιω το βραβείο. Αφού είναι διαφραγματικά μέσα έξω. Θέλω να πάω να πιω το βραβείο. Στο δημαρχείο να με πάρει. Φωτεινό στο δημαρχείο να με πάρει. Καυτερά με ο δημαρχό. Ηρέμησε, σε παρακαλώ, κάμε το για το μωρό μας. Το μάτι σου φταίει. Το μάτι σου φταίει. Το μάτι σου. Εγώ με το μάτι σου. Το μάτι σου φταίει.